Δεύτερον, να είμαστε σίγουροι μα γι' αυτό. Και να είμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, αφού δεν θέλετε να μιλήσετε, θα πω εγώ όλα σήμερα. Να είμαστε σίγουροι λοιπόν γι' αυτό ότι θα πληστηριάζονται σπίτια, ακίνητα μάλλον, σπίτια, ακίνητα επιμένω, αντικειμενικής αξίας κοντά στις 300.000 ευρώ. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο. Το οποίο προστατεύατε. Το δεύτερο είναι. Το τα δεύτερο οποία είναι, προστατεύατε. Το όταν, δεύτερο όταν είναι. Είναι η δική σας άποψη. Όταν έτρεχε είναι ο κύριος Τσίπρας. Η δική σας άποψη. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε είναι, ούτε ένα σπίτι είναι στα χέρια του τραπεζίτη. Ξανάρχεσαι στο προηγούμενο. Αυτή την κατηγορία κάνετε λάθος, αγαπητέ. Αυτούς προστατεύετε. Κανένας ταλαιπωρός άνθρωπος που δούλεψε 40 χρόνια και έχει στην Κυψέλη ένα σπίτι δεν θα ταλαιπωρηθεί. Και δεν θα ούτε το πάρει κανένα. Ταλαιπωρεί το τότε. Αλλά μισό λεπτό. Και τότε δεν θα ταλαιπωρεί. Μισό λεπτό. Εσείς παρουσιάσατε και παραδώσατε. 300.000 ευρώ. Δεν σα θυμάμαι στου οξύ. Όταν το 10, το 12, σα θυμάμαι. Θα ψάξω όμω να βρω την οξύτητά σα μέσα στα ρεπορτάζ σα τότε. Τα ίδια λέγατε. Όχι, καθόλου τα ίδια λέγατε. Απολύτω. Λέω όμω το εξή. Δεν λέγει όπω εσεί. Δεν λέει όπω εσεί. Δεν λέει όπω εσεί. Δεν θα βρείτε τίποτα κύριε Ποτοσάλτε. Αυτή την αγωνία που για τα μεγάλα κίνητα. Προφανώ. Όχι, αυτό σα λέω. Προφανώ. Ότι ήρθατε. Μα εσεί θα προστατεύσετε. Προφανώ. Ξεχάσατε ότι το Γενάρη του 2015 πήραμε ένα χαρτοφυλάκιο στα χέρια μα. Και με εκείνο συζητήσαμε. Ωραία, δεν το λέω για εσάς, δεν με ενδιαφέρει τι ακούτε εσείς. Εξαιρετικό. Εν ενδιαφέρει τι θα καταλάβει ο κόσμος, κύριε Πορτοσάλτε. Δεν έχετε αγωνία για το πρωινό σας, κύριε Πορτοσάλτε. Εσείς αγωνία για το πρωινό σας δεν έχετε. Αγωνία για το πρωινό σας δεν έχετε. Τι σχέση έχει. Πάλι προσωπικά. Μιλάω για τον κόσμο, δεν αναφέρω σε εσάς. Λέω δεν μιλάω σε εσάς. Μην άσε εμένα τώρα αυτό. Απαντώ λοιπόν. Μισό λεπτό. Άρα μην κάνετε τον ζήλο του διαβόλου. Τώρα για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, δεν το θέλω. Εσείς έχετε έτσι. Αγωνία. Φυσικά και αγωνία. Φυσικά και αγωνία. Ακούστε με λίγο, θα σα πω. Βουλευτής πάμε είστε. Τώρα μισό λεπτό. Να σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω όχι, τώρα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Θα σα απαντήσω με ποιον τρόπο όχι. Το είπα. Εδώστε μου το χρόνο μου. Αναγκαζόμαστε κύριε Πορτοσάλτε. Που συνεχίζετε να είσαστε θεατρικοί, εγώ δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Αναγκαζόμαστε. Και το μόνο που επιδεικνύεται είναι ένα θράσος. Κάντε λοιπόν τρεις πληστηριασμούς την εβδομάδα. Πηγαίνετε να πάρετε τα σπίτια των ανθρώπων και απολογηθείτε λοιπόν. Και απολογηθείτε για τα ψέματα που λέγατε. Απαντώ λοιπόν. Απολογηθείτε για τα ψέματα που λέγατε. Υπέροχη απολογία. Αναγκαζόμαστε σήμερα πρώτον και το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτό το αναγκαζόμαστε. Να ρυθμίσουμε και να βοηθήσουμε. Να ρυθμίσει οφειλές ένας κόσμος μέχρι 20.000 που εσείς παρατήσατε. Εσείς αυτό που στηρίζετε και που στηρίζετε τόσο καιρό. Αναγκαζόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά να περάσουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό στήριξης. Προσέξτε, για να γλιτώσουμε ακόμη περισσότερα κίνητα επιχειρηματικά να πάνε σε τραπεζίτες. Να στηρίξουμε την εργασία, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Θυμήστε μου, κύριε Πορτοσάλτε, έγινε αυτό επιμερών 10 κάποιον, 10-14. Όχι. Απαντώ εγώ. Έγιναν, έγιναν προσπάθειες στις οποίες τορπιλίσατε. 50 δισεκατομμύρια. Έγιναν προσπάθειες και δεν αφήνανε. Ακριβώς γιατί ο κ. Τσίπρας ήταν έξω από τις τράπεζες και φώναζε ούτε ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Τορπιλίσατε και βάζατε εμπόδια σε όλο αυτό. 50 δις πετάξαν στις δύο ανακεφαλοποιήσεις. Και γιατί δεν πέταξε τώρα το 2015. Και ούτε ένα εκατομμύριο δανείο του κόσμου. 100 δις να φανούμε. Θα στηρίξουμε την πρώτη κατοικία. Άνθρωπο που έχει σπιτάκι. Δεν θα το χάσει, κύριε Ποτοσάλτε. 100 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ακούγεται όμως κανένα τίποτα. Αυτό. Σπίτι ανθρώπου που αγωνίστηκε 40 χρόνια με τα νύχια του. Δεν θα το χάσει. Θα το προστατέψουμε. Με τις φωνές. Όχι. Θα το προστατέψουμε. Ο πληστηριασμός θα γίνει στα χρόνια Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε και στα λάθος, χρόνια αγαπητέ, που κύριε Πορτοσάλτε. Ο Βέτας κάνετε έλεγε λάθος. Ψέματα στον ψηφοφόρο και τώρα ο ψηφοφόρος θα δει ότι γίνεται. Ο Βέτας βρήκε ένα μνημόνιο και δεν το στήριξε. Στηρίζετε μνημόνια, κύριε Πορτοσάλτε. Στηρίζετε μνημόνια. Η δικιά μας συμφωνία, αγαπητέ. Η δικιά μας συμφωνία. Η δικιά μας συμφωνία. Έχει δικιά μας συμφωνία. Συμφωνία ή μνημόνια. Η δικιά μας συμφωνία έχει δικιά μας ευθύνη μέσα. Μνημόνιο. Αλλά στηρίχθηκε μνημόνιο του 2015 που ήρθε στην καταστροφική ιστορία της χώρας που και εσείς προσωπικά μια χαρά στηρίζατε όλα αυτά τα χρόνια. Μια χαρά στηρίζατε. Πάμε παρακάτω τώρα. Γι' αυτό μας τα παίρνει. Ολοκληρώσαμε το θέμα του πληστηριασμού. Τώρα να πάμε σε άλλο να το πω, ότι με στοχοποιείτε για άλλη μια φορά αποδεικνύει πόσο συνεχίζετε να είσαστε θρασίτατοι όλοι εσείς, όλοι εσείς και εσείς. Θα αναφέρεις το πρόσωπό μου, μην πηγαίνετε άλλους. Θα λέτε Βέτας, μην και με άλλους για ποιο λόγο. Εγώ φέρω την ευθύνη για αυτό που λέω. Εγώ φέρω την ευθύνη. Ο κύριε Βέτα κυκλοφόρησε η φωτογραφία του υπαλλήλου της εφορίας ο οποίος πήγε να κάνει έλεγχο στη Λευκάδα. Και ήσταν ήγενος να κάνετε και μια κανονική συζήτηση δηλαδή.